Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων πτήση από την Κοπεχάγη, που μετέφερε 110 Δανούς τουρίστες, τους οποίους υποδέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο άρτιο επίπεδο προετοιμασίας της χώρας μας για το άνοιγμα του τουρισμού. Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ το αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης των Χανίων, προκειμένου να διαπιστώσω αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το άρτιο επίπεδο προετοιμασίας της χώρας προκειμένου να ανοίξει ο ελληνικός τουρισμός. Αγαπώ την Ελλάδα, νιώθω ασφαλής, είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Κρήτη. Έχω κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και το τεστ. Είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο ελληνικός τουρισμός είναι εδώ δυνατός και ισχυρός, τόνισε ο Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πρακτικό και υλοποιήσιμο σχέδιο ανοίγματος του τουρισμού. Ο ελληνικός τουρισμός είναι εδώ, δυνατός και ισχυρός, αισιόδοξος για το μέλλον του, με πολύ μεγάλο στόχο, την ασφάλεια, αλλά και μια σεζόν πολύ καλύτερη από την περσινή. Έχουμε δουλέψει πολύ συστηματικά τους τελευταίους 4 μήνες, προκειμένου να έχουμε ένα υλοποιήσιμο πρακτικό σχέδιο ανοίγματος του τουρισμού. Ελλάδα, αγάπη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη. Στα ενθαρρυντικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Αμερική και άλλες χώρες αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ. Η φετινή σεζόν θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Και αυτό μας το δίνουν τα δεδομένα μας, που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες 3 χώρες σε ζήτηση. Στη Γαλλία είναι πρώτη σε ζήτηση, στη Γερμανία είναι δεύτερη με τρίτη σε ζήτηση, στη Βρετανία είναι επίσης πολύ ψηλά σε ζήτηση. Από την Αμερική έχουμε 10 πτήσεις, 10 αεροπορικές εταιρείες που έρχονται στη χώρα μας. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση για τη χώρα μας. Το ζητούμενο είναι με ασφάλεια, με πρωτόκολλα. Σήμερα στο αεροδρόμιο Χανίων προσγειώθηκαν 9 πτήσεις από Ελσίνκη, Βαρσοβία, Φραγκφούρτη, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι και Μέμιγκεν. Μετά την πανδημία, τα πάντα θα αλλάξουν στον τουρισμό. Ένα αφήγημα το οποίο πηγαίνει πέρα από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα, πηγαίνει σε όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος στη χώρα μας και πάνω σε αυτό βασίζεται και το μότο μας, το All You Want Is Greece. Το ζητούμενο είναι η ασφάλεια, τόνισε ο Δημήτρης Φραγκάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρωτόκολλα και στην καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για τον τουρισμό κρουαζιέρας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του. Ήδη στα Χανιά έχουν καταπλέψει δύο ολοκένουργια μεγάλα πλοία, τα οποία θα ξεκινήσουν από εδώ κρουαζιέρες, όπως και από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές της χώρας. Σήμερα η κρουαζιέρα σιγά-σιγά ξεκινάει και αυτή με πρωτόκολλα. Υγειονομικά, πολύ προσεκτικά. Την ίδια ώρα, μαζικές συναφήξεις τουριστών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σήμερα προσγειώθηκαν 13 πτήσεις τσάρτερ από Γερμανία, Τσεχία, Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία και Λουξεμβούργο. Στο επόμενο πάμε στις 35 και το μεθεπόμενο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, πάμε στις 40-45. Μέχρι το τέλος του μήνα υπολογίζω γύρω στις 500 πτήσεις να έχω.